πρώτη ευκαιρία του Απόλλωνα στον αγώνα. Ήταν έτσι αυτήν την περιοχή ο Γέλιο Πίντο, επιχειρεί το σουτ, εξοχή από Φρουσινιό, σουτ από τον Πίντο, η μπάλα πάνω στον Ουάτσι, ήταν και εδώ στο σάι τον Ουάτσι. Έχασε προσωρινά, κέρδισε ο Κίζη, ο Κατσίς, ο Κατσίς με συγχωρείτε από μακριά, επιχειρεί ένα πολύ καλό σουτ, η μπάλα όμως θα περάσει. Εκτελεί ο Πίντο. Η μπάλα σκάει, από κοντά ο Κρούστερ, μοναδική ευκαιρία. Νέα σέντρα στην περιοχή του Μπόποκ. Έγινε το λάθος από κοντά ο Νουάτσι. Όχι, δεν θα γινούνται τώρα το κόλ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία πάνω στην γραμμή. Συνεχίζεται η φάση. Ο Μπόποκ θα αποκρούσει. Εκτελέστηκε προς το μέρος του Νουάτσι. Έχει αντίπαλο τον Κάσιο. Η σέντρα στον Νουάτσι. Σκάει μπάλα, πέφτει ο Κοζόφσκι. Δεν έχουμε τίποτα λέει ο κύριος Κοντάρης. Διαμαρτυρίες αυτό πάντα το από έτσι. Με τον Ονουάτσι να κάνει την σέντρα, η μπάλα κοντράρει στον Κάσιο, δείτε τον Κοσόφσκι. Εκεί πάνω πάρει μπάλα, παίρνει την μπάλα ο Κοσόφσκι και πέφτει πάνω του ο τερματοφύλακας ο Μπόπο. Κατανέτωπον επί το ζητάνει έξω αυτή την περιοχή, δίνει στον Κοσόφσκι. Η σέντρα στην περιοχή ο Ζεφλάκος από κοντά χάνει μια ευκαιρία. Το Απόλλη συμμετέχουν. Στη φάση εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Αλεξάνδρου και πάλι ο Απόρνο στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει. Κερδίζει ο Χάτζη. Η μπάλα φτάνει σε ποιον στον Κοσόφσκι, μεγάλη ευκαιρία ο Νουάτσι, 1-0. Ο Νιγηριανός στο Μπέκιαμιν, ο Νουάτσι δίνει την λύση. Ο Κοσόφσκι θα δώσει στον Νουάτσι, ο οποίος από κοντά αντιπεράσκει στη ευθεία του Πόποκ. Η μπάλα στα δίχτυα, το 1-0 υπέρ του Αφόρ είναι γεγονός. Εδώ ο Κοσόφσκι δίχτυα τον Νουάτσι, θα του δώσει την μπάλα και το Αφόρ ανοίγει το σκορ. Ο Σανγκάρης Ζήσαρον εκτελεί Τζενάμο πολύ δύσκολα. Λουίς Διόγο και πάλι Τζενάμο. Δεν μπορεί, γέμισμα. Εκεί που είναι ο Κωνσταντή, μαχάτσε, το πάλεψε. Συνεχίζει η ΑΠΕΠ με τον Κωνσταντή, με τα πόδια ο Σβαλόφσκι. Συνεχίζει η ΑΠΕΠ. Την μπάλα στα δίχτυα, ως μη γενόμενη φάση. Σε θέση offside. Σκάψιμο. Και ο Παπακίτα, το πέναλτι που σφυρίζει ο κύριος Αναστασίου. Στην τόση του Αρούνα Παπακίτα. Απέναντι από τον Ιταλό, τον τερματοφύλακα της ΑΠΕΠ, Τζενάμο. Πήρε λίγα μέτρα φόρα ο Σαγκόη και σκοράρει. Σημειώνει το 17ο του τέρμα στην φετινή περίοδο. Κοντά στο πρώτο δοκάρι. Χρήστος Μαραγκός πέρασε. Τόση. Και πέναλτι για τον Απόλλωνα. Γκαστό Σαγκόη, απόκρουση από τον Τζενάμο. Κατά αυτό το 1-0. Έπεσε στη σωστή πλευρά, σταμάτησε την μπάλα στην εκτέλεση του Γκαστό Σαγκόη. Ο Γκέλσον βλέπει την μπάλα. Καλό το κατέβασμα για τον Βόκτα, ευκαιρία για την ΑΠΕΒ και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΠΕΒ ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Πάολο Βόκτ στο 4ο προς 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το δεύτερο δοκάρι φυλάει Νιώτη στο σούτ, γκολ 1-0 ο Εθνικός. Με έναν εξαιρετικό υπέροχο τρόπο από το Φιλανιώτη. Από την πάσα απέναντι του Πιτζέλη. Στο δεύτερο δοκάρι ο Φιλανιώτης απέρασε έξυπνα στον Εθμάρ. Στην περιοχή ο Βραζιλιάνος κάνει το γύρισμα έξω η μπάλα. Φιλανιώτης κάνει κίνηση, ο Μανουσάκης στην περιοχή παίρνει μπάλα. Το κόλ 2-0. Εξαιρετικό πονηρό γύρισμα από τον Ελαδίτη και 2-0 για τον Εθνικό στο 33ο λεπτό. Σοβαρό προβάδισμα, ψυχρολουσία για την ομάδα της Ένωσης. Παραφέρει ο Φαρίας, ευκαιρία, Ετμάρ, το πλασέ έξω. Μπροστά του ο Κάπιτς, πανταφυλανιώτης, κάνει το γύρισμα, 3-0 ο Εθνικός. Ο Ζόραν Στεπάνοβιτς. Αρχίζει με γκολ το δευτεροημίχρονο. Θα κλαμάνω στην πισινή κεφαλιά του ανάποδα από το γούμενο έξω, εντυπωσιακό. Πάσα στο ύψος της περιοχής για τον Πογιατζή, ευκαιρία και μπάτζε, 4-0 ο Εθνικός. Διαστάσεις τριάβου στη νίκη του Εθνικού, στο 83, Ένωση 0, Εθνικός 4 από πάσα του Θυλανιώτη για τον Πογιατζή, αμαρκάριστος ο Κεμπάτζε. Ετμάρ, Καμάλ. Συνδυάστηκε με τον Κολάνι ο Καμάτο. Κάνει από μακριά το σούτ. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ο Ρούγκα είναι αυτός που θα εκτελέσει. Απευθείας δοκιμάζει, πέφτει ο Σουάρες και μαζεύει. Ο Πέπε επιμένει, αλλά οι παίκτες της δόξας
έδειξαν να ελεγχθούν. Εδώ σκουρίζει πέναλτι ο κύριος Τρίφωνος. Και η Αγγλία έχει τη μεγάλη ευκαιρία. Βλέπετε ότι ο Άπτο προστατεύει, ο Σουάρες όμως μέχρι να βγει ο Πέπε δοκίμασε να μπει στη φάση. Μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία λοιπόν με τον Ρούγκα στο πέναλτι που έχει κερδίσει η ομάδα του. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 προβάδισμα για την Αγγλία. Πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Γιατί ο χρόνος τελειώνει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Φάουλ ο Αρσελίνιο, το φωνάζει κοντά του. Ο κύριος Τρίφωνος έχει κάρτα ο Αρσελίνιο. Θα του δείξει την δεύτερη και θα φύγει. Ντουάρτε βγάζει παλιά στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά είναι καινή εστία ευκαιρία για την δόξα του. Σοφαρίζει με τον Κάρλο Σάντρε. Φτάνει στο ζητούμενο. Εδώ βλέπετε, κάνει λάθος υπολογισμό ο Γκονζάλες. Τον αποφεύγει ο Κάρλο Σάντρε. Βγάζει παλιά. Ατράντε, σερτσάω την δεύτερη κεφαλιά. Διώχνει δύσκολα ο Γκονζάλες. Φάουλ εκτελέστηκε για την δόξα. Η μπάλα πάει στα δίχτυα. 2-1 η ομάδα της δόξας. Ακρίβειας και ο Σόση, όσα να ήταν σε προπόνηση από κοντά, είχε αντίπαλο μόνο τον Μούχα. Σαβιό, περιμένω Λεβακαμπέση, είναι μόνος ο Ολλανδός. Η σέντρα βγαίνει, ο Σόση πάλι μόνος και σκοράρει για δεύτερη φορά. Εδώ ήταν ο Σάβιο που έδωσε στο Λεβακάμπεση, ακριβώς από το ίδιο σημείο. Βοήθεια, την βρίσκει στο πρόσωπο του ο Τσόκολιτς που κάνει μια καλή σέντρα. Σούτ από τον Παρτόν, ο Μούχα αποκρούει, χάνει και γίνεται το 3-0. Πάλι φάση εδώ από τη σέντρα του ο Τσόκολιτς. Παρτόν σούτ, Μούχα αποκρούει και δίνει στο Χαουάρ, εντελώς μόνος. Σέντρα, σώσει γκολ. Εδώ ο Χαουάρ έκανε δυνατή σέντρα. Πίσω σώσει εύκολο το έργο του. Γίνεται λάθος εδώ. Σκοπελίτης γυρίζει και γκολ από τον Τόφα. Ο Σκοπελίτης έκανε το γύρισμα και ο Τόφας από το σημείο του πέναλτι αμέσως έκανε το σούτ πολύ καλό. Κιμότο. Πολύ καλή παλιά ευκαιρία για τον Ατρόμητο που βάζει τον γκολ με τον Αφρικανό τον Κιμότο. Από αυτή την κάθετη εξαιρετική παλιά στο τέτα τέτ με τον Μπεκιάη νικητής βγαίνει ο Κιμότου. Σκοπελίτης Τσιταϊσβίλη, είναι καλή σέντρα, σώσει, Μούχα χάνει γκολ. 4 γκολ